την ισχυρή και δυναμική παρουσία των επιχειρήσεων της βιομηχανικής περιοχής του Ηρακλείου στην τοπική και εθνική οικονομία, επιβεβαιώνει το ζωηρό ενδιαφέρον με το οποίο προσήλθαν στις κάλπες τα μέλη του Συνδέσμου. Ταυτόχρονα με την αλλαγή σκυτάλη στη διοίκηση του Συνδέσμου μέσα από τη χθεσινή εκλογική διαδικασία, η απερχόμενη διοίκηση παρουσίασε τον απολογισμό της και όλο το φάσμα των πρωτοβουλειών που ανέλαβε για τη διασφάλιση των συμφερόντων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Μέσα από την κατάθεση προτάσεων για τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον κανονισμό λειτουργίας των βιομηχανικών περιοχών σε όλη τη χώρα, αλλά και τη διαβούλευση για τη νέα νομοθεσία που αποτελεί και το κυρίαρχο ζητούμενο για τη νέα διοίκηση που αναμένεται να αναλάβει καθήκον. Από εδώ και στο εξής, θα αναπτυχθεί περαιτέρω η επιχειρηματικότητα και το επιχειρήν. Θα πρέπει να δούμε το νέο νόμο, που αυτό θα απασχολήσει και την επόμενη ατζέντα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Θα πρέπει να δούμε το νέο νόμο, ο οποίος ουσιαστικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε θεωρείται άδικος και μη αποτελεσματικός. Η διασύνδεση της βιομηχανικής περιοχής του Ηρακλείου με τον ιστό της πόλης, η αναβάθμιση των υποδομών και των μέτρων προστασίας και ασφάλειας επιχειρηματιών, εργαζομένων και επισκεπτών της περιοχής αποτελούν βασικές προτεραιότητες της νέας διοίκησης που ανέδειξαν οι κάλπες. Στόχος μας παραμένει να είναι ενωμένες οι επιχειρήσεις της βιομηχανικής περιοχής. Αναδεικνύουμε όσο γίνεται πιο δυναμικά τα καθημερινά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι η καθαριότητα. Για μένα πρωταρχικός ρόλος είναι να παίξουμε και λιγάκι και με την επικοινωνία και τη σύνδεση του Ηρακλείου με τη βιομηχανική περιοχή, με λεωφορεία, με μίνι μπας. Άμεσα ένα κτίριο που θα είναι οι πρώτες βοήθειες για το οποιοδήποτε ατύχημα που διαπιστώνουμε ότι τελευταία υπάρχουν αρκετά εργασιακά ατυχήματα. Μέλη της νέας διοίκησης εκλέγονται η Χριστάκος Κώστας, Ασπυρτάκης Γιάννης, Τσαντρίζου Ζινοβία, Καθέρης Σάβας και Περδικογιάννης Στέφανος. Να ευχηθώ στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει να έχει επιτυχίες, να πω ότι θα είμαστε δίπλα του και θα επικουρούμενοι ό,τι ώρα και αν μας ζητηθεί, και θέλω να ευχαριστήσω επίσης όλα μας τα μέλη που τόσα χρόνια, 7 χρόνια στο τιμόνι του ΣΕΦΠΗ με στήριξαν και πραγματικά αισθάνομαι υπόχρεος.